Είμαστε έξω ακριβώς από το χωριό. Βλέπετε τώρα την τεράστια κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο βάθος και αυτό γιατί η φωτιά απειλεί ξεκάθαρα να μπει μέσα στον οικισμό. Εικόνες που κόβουν την ανάσα έξω από το χωριό Βάτη στη Ρόδο. Ο άνεμος δυστυχώς στρέφει την φωτιά προς το μέρος μας. Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι που αρνούνται να καταλήψουν τον οικισμό παρά την εντολή εκένωσης που έχει δοθεί από τις αρχές, δίνουν τιτάνια μάχη με την πύρινη λέλαπα. Προσπαθούν να βοηθήσουν τους πυροσβέστες με τους σωλήνες που έχουν ενώσει, τις σωλήνες της πυροσβεστικής, για να κόψουν τη φωτιά σε ένα σημείο. Στιγμές αγωνίας για να μην περάσουν οι φλόγες στον οικισμό. Οι κάτοικοι είναι εδώ, προσπαθούν να σταματήσουν την φωτιά σε πολλά και διαφορετικά σημεία. Υπάρχει ο κίνδυνος να περάσει το ρεύμα. Αυτό που βλέπετε μπροστά σας είναι το ρεύμα έξω από το βάτι, να περάσει το ρεύμα, να περάσει το δρόμο και να κινηθεί πλέον με ανεξέλεκτες διαστάσεις. Ό,τι μπορούμε, βλέπετε, είναι τεράστια η καταστροφή. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Ναι. Ό,τι έχει το κύριο, να περνά. Και εθελοντές και ανθρώποι με τα χέρια θέλουμε. Όλοι. Το πυρηνό μέτωπο ανοίγει και σπάει σε δύο κομμάτια. Αυτό θα κατευθυνθεί στο Πρασονήσι, στο Πρασονήσι. Το άλλο κατευθύνεται προφίλια και θα πάρει όλο το κομμάτι, το νότιο κομμάτι μέχρι το Πρασονήσι, θα το κάψει και θα σβήσει στη θάλασσα. Τελικά άνοιξε το μέτωπο και ξεφεύγει και πάει προς Γεννάδη τώρα, Λαχανιά. Παρά τις συνεχείς ρήψεις από ένα αέρια μέσα που επιχειρούν από το πρωί στο σημείο, η φωτιά ενισχύεται από τους ισχυρούς ανέμους. Η φωτιά πλησιάζει στον οικισμό Βατή. Είναι λίγο μετά τις 9.30 το πρωί και έχουν ήδη αρχίσει ρίξεις από τα εναέρια μέσα. Χθες το απόγευμα και το βράδυ δόθηκε μεγάλη μάχη με τις αναζωπηρώσεις σε Μαλώνα και Μάσαρη. Βλέπετε μια τεράστια κινητοποίηση μέσα στον οικισμό, καθώς τώρα σε λίγο θα σας δείξουμε πώς πλησιάζει η φωτιά από αυτό το σημείο. Εδώ και τρία βράδια η φωτιά είναι σε ύφεση και το πρωί με μαγικό τρόπο αναζαβηρώνει. Μέσα στο χωριό, το κέντρο του χωριού είναι εδώ. Εδώ και εγώ είμαστε. Εθελοντές μέσα σε αυτοκίνητο κατέγραψαν εικόνες αποκάλυψης στον δρόμο προς Μάλωνα, οι οποίες δείχνουν και το κίνδυνο που διατρέχουν όσοι επιχειρούν στα σημεία της πυρκαγιάς. Προχώρα, προχώρα, που πάνω μας είναι φωτιά στα δέντρα. Προχώρα. Μην το σταματήσεις για κανέναν λόγο. Προχώρα, Γιάννη, και έχω τα παράθυρα. Η καταστροφή στο νησί είναι ανυπολόγιστη, όπως αποτυπώνεται σε δορυφορικές φωτογραφίες. Δύσκολες χαρακτήρισε τις επόμενες ημέρες για τη μάχη κατά των πυρκαγιών ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι παρά τη σφοδρότητα των πυρηνών μετώπων δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Είναι σημαντικό ότι δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες και οι αντιπάλληλες επιχειρήσεις απομάκρυνσης κατοίκων ήταν οργανωμένες και αποτελεσματικές, ειδικά στην Ρόδο. Για τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα μίλησε και ο Τούρκος πρόεδρος, εκφράζοντας την ελπίδα να τεθούν υπό έλεγχο. Ρόδος halkı başta olmak üzere Yunan komşularımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Οι τουρίστες του νησιού βρίσκονται πλέον σε ασφαλή μέρη, ενώ πρωτοφανή αλληλεγγύη και ανθρωπιά επέδειξαν εκατοντάδες ροδίτες προς τους πυρόπληκτους τουρίστες. Ο μηχανισμός της Ρόδου των ροδιτών ήταν τόσο εξαιρετικός που και τα διεθνή μέσα, αλλά και οι άνθρωποι που μένουν στο νησί ή έμειναν στο νησί και απεχώρησαν ή έφυγαν, στέλνουν μηνύματα ευγνωμοσύνης. The people from Greece were brilliant. They were fantastic. They'd volunteered their time to come and help everyone with bottles of water, with food, with blankets, with sleeping bags. Ξενοδόχοι ωστόσο του νησιού εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το υπόλοιπο της σεζόν. Εδώ και δύο μέρες ξεκίνησαν μαζικές και ραγδαίες ακυρώσεις. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής συνεχίζει να παίρνει καταθέσεις για το ενδεχόμενο οι φωτιές να ξεκίνησαν από εμπρισμό.